το νομοσχέδιο που έγινε νόμος, σκοπό έχει να διασφαλίσει τον εργαζόμενο όσες ώρες εργάζεται να πληρώνεται, να πληρώνονται οι υπερορίες του, και έχει καθιερώσει την ψηφιακή κάρτα. Σκοπό έχει ο εργαζόμενος να μπορεί να παίρνει τις ειδικές άδειες και να υπάρχει μια μέρημνα για τις μητέρες και για τους άντρες, τους πατεράδες, οι οποίοι αποκτούν ένα παιδί. Έχει σαν σκοπό να διασφαλίζονται επιμέρους θέματα με την τηλεργασία, η οποία έγινε πράξη στην ζωή μας, και πρέπει να υπάρχουν κανόνες για να μην δουλεύουν απεριόριστες ώρες οι εργαζόμενοι και χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο. Συνέβη, ξέρετε κύριε Βρυζίδο, συνέβη, δεν πολύ ακούστηκε, αλλά συνέβη ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενοι οι οποίοι κατά την περίοδο της πανδημίας δούλευαν από το σπίτι, δεχόντουσαν τηλεφωνήματα από το προσωπικό, από τον εργοδότη τους, από τους προϊσταμένους, για επιπλέον ώρες οι οποίες δεν φάνηκαν πουθενά στον εργασιακό τους βίο. Ακριβώς, η τηλεργασία τελικά δημιούργησε κάποια προβλήματα, διότι δεν είχε περιορισμό, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να του ζητηθεί κάτι το εργαζόμενο και ήταν δεσμευμένος, και κάποιες φορές η κούραση και η συμμετοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που απαιτούνταν και με βάση το μισθό του. Το γεγονός ότι γρήγορα η κυβέρνηση έβαλε κανόνες είναι προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί διασφαλίζει τον εργαζόμενο. Και από την άλλη, με την ψηφιακή κάρτα θα πρέπει ο καθένας όσο δουλεύει να πληρώνεται, και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ούτε να διαγράφονται υπερορίες, ούτε να αγνοείται ο εργαζόμενος. Νομίζω λοιπόν ότι όλα τα κομμάτια ήταν σωστά. Όλες οι επιμέρους διαδικασίες, και η κάρτα και οι ειδικές άδειες και η άδεια πατρότητας και η διασφάλιση των υπεροριών και η βία και η παρενόχληση που έπρεπε να αναχαιτιστεί στους χώρους της εργασίας και οι κανόνες της τηλεργασίας. Από εκεί και πέρα, επειδή έχει να κάνει με τον εργαζόμενο και επειδή είναι ένας ευαίσθητος κλάδος, θεωρώ ότι τον εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση, απομονώνοντας συγκεκριμένα σημεία για να κάνει την πολιτική της και να δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα. Νομίζω όμως ότι πάνω απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε πόσο ταλαιπωρημένος είναι ο νέος που δεν βρίσκει δουλειά, πόσο δύσκολο είναι να δουλεύει και να μην παίρνει ούτε ρεπό ούτε υπερορίες, και ότι πρέπει υπεύθυνα η κυβέρνηση να διασφαλίσει τον εργαζόμενο και να διασφαλίσει, ναι, ότι θα υπάρχει. Ξέρετε κύριε Βρυζίδου, από το δεν βρίσκει δουλειά μέχρι το βρίσκει δουλειά και τον εκμεταλλεύονται με υπεραπασχόληση που δεν αμείβεται, έχει απόσταση. Νομίζω ότι καταρχήν το ότι δεν βρίσκει δουλειά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και δεν είναι απλό, είναι ένα δικαίωμα των νέων αλλά και του κάθε πολίτη, είτε είναι μεγάλος και θέλει λίγα χρόνια μέχρι την σύνταξη, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άτομο με αναπηρία. Από εκεί και πέρα η διασφάλιση σαφέστατα είναι επίσης σημαντική, διότι στα πλαίσια του δεν βρίσκω δουλειά δεν σημαίνει ότι όταν βρίσκω θα πρέπει να γίνομαι λάστιχο. Και νομίζω ότι αυτός ο νόμος διασφαλίζει τον εργαζόμενο. Η ψηφιακή κάρτα είναι ξεκάθαρη. Έχει κανόνες και πέραν του 8ωρου ο εργαζόμενος θα πάρει τις υπερορίες του. Και επίσης, αφού είναι όλα καταγεγραμμένα, και οι ειδικές άδειες θα πρέπει να του δοθούν και όλα όσα δικαιούται στα πλαίσια των εργασιακών κανόνων. Είναι δηλαδή καθαρά κανόνες διασφάλισης των εργαζομένων. Τώρα, με την ευκαιρία της κουβέντας μας, να ζητήσω ένα σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στην παραλίμνια ζώνη με την ταφή αμιάντου, τα ΑΜΑΒΕ. Ποια είναι η δική σας θέση? Πρέπει τελικά να γίνουμε το αποτεφρωτήριο κάθε τύπου περισσεύει, κάθε σκουπίδι της χώρας και όχι μόνο? Η δική μας περιοχή είναι μια περιοχή που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ήδη λήφθηκε μέρημνα αναγκαστικά για την προστασία του περιβάλλοντος και αλλάζουμε φυσιογνωμία. Σαφέστατα λοιπόν θα πρέπει, εφόσον γίνεται αυτό το μεγάλο βήμα, και όλα τα επιμέρους να είναι προς την κατεύθυνση της διασφάλισης του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών. Από εκεί και πέρα βέβαια η διασφάλιση δεν γίνεται μόνο με το να μην υπάρχουν χώροι και πυρήνες οι οποίοι θα θάβουν είτε απορρίμματα, είτε διαχείριση λιμάτων ή οτιδήποτε αντίστοιχο, αλλά και όταν με τη νέα τεχνολογία και με όλους τους όρους γίνονται τέτοιοι πυρήνες οι οποίοι
ναι μεν θα φάβουν τα απορρίμματα, αλλά θα προστατεύουν απόλυτα τους πολίτες και το περιβάλλον. Σίγουρα ο αμίαντος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια από τις πιο βαριές καταστάσεις, οι οποίες επιβαρύνει, κυρίως βέβαια όταν τον επεξεργάζεσαι και τον αναπνέεις, όμως σαφέστατα υπάρχουν πολλές παράμετροι και στον αμίαντο, αλλά περισσότερο σε περίεργα τοξικά λάδια ή σε κάποια άλλα υλικά που είναι σε αυτοκίνητα ή σε μηχανές. Εγώ σε αυτό το τομέα θεωρώ ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε έρευνα και κάθε μελέτη και κάθε ενδεχόμενο του ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, βέβαια να το αποφύγουμε, γιατί θα δεχτούμε τα άκρως απαραίτητα και αναγκαία σαν περιοχή, γιατί σε κάθε περιοχή αναλογεί κάποια ρύθμιση, και από εκεί και πέρα θα ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε το υπέδαφος να έχει πρόβλημα, ούτε ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ούτε η ατμόσφαιρα, ούτε τα εδάφη μας. Γενικότερα δηλαδή θα προστατευτεί. Να εκμεύσω το συμπέρασμα ότι ναι, στην ταφή αμιάντου, αλλά μόνο του δικού μας αμιάντου. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το θέμα δεν θέλω να λέω επιγραμματικά ναι σε αυτό ή όχι στο άλλο, γιατί είναι πολύ παραμετρικό. Μπορεί να φαίνεται ότι μπορεί να υποθεί με μία κουβέντα, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Νομίζω ότι για μένα στην παρούσα χρονική στιγμή, γιατί βέβαια όταν θα προχωρήσει περαιτέρω η διερεύνηση και θα έχω και άλλα στοιχεία για το πού πάμε, πώς προχωράμε, τι θα κάνουμε, και θα πω περισσότερα και θα τοποθετηθώ ακόμη πιο συγκεκριμένα. Σαφέστατα πρέπει να θάψουμε λίμματα, απορρίμματα, τα λίμματα όχι να τα θάψουμε, να τα επεξεργαστούμε με βιολογικούς, πρέπει να διαχειριστούμε απορρίμματα, πρέπει να λύσουμε και θέματα λαδιών από μηχανές και αμιάντου και οτιδήποτε άλλο σαν περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως, στο βαθμό που δεν θα επηρεάσει αρνητικά την περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Βρυζίδου.